περίοδο εκείνη που είπες ότι ήταν και πολύ δύσκολο έτσι να εργάζεσαι τόσες ώρες για να μεγαλώνεις και ένα παιδί. Είναι η περίοδος που ακούσαμε και στο βίντεο ότι ένιώθες ότι είσαι σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Ναι, ναι, γιατί ήρθε ένας χωρισμός με τον πρώην σύζυγό μου. Πόσο θα νιώσουν παντρεμένοι? Ήμασταν 4. Mm-hmm. Που δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ καθόλου. Ήταν ένα μεγάλο χαστούκι για μένα, γιατί δεν είχα φανταστεί ποτέ, δεν μου είχε περάσει εμένα ποτέ από το μυαλό ότι μπορεί και να χωρίσεις. Όχι, εγώ παντρεύτηκα για να μην χωρίσω, εν πάση περιπτώσει, και ήταν και το παιδί σε μια ηλικία, ήταν 2-2,5 χρονών, οπότε μου ήρθε κατραπακιά και έπρεπε να το αντιμετωπίσω ψύχρεμα, αλλά δεν είχα. Πόσο δύσκολο είναι να πάρει μια γυναίκα που έχει ένα παιδί 2 χρονών την απόφαση να χωρίσει? Δεν ήθελα να χωρίσω, δεν πήρα εγώ αυτή την απόφαση και γι' αυτό μου ήταν δύσκολο, νομίζω. Όχι πως για τον άλλον άνθρωπο δεν ήταν δύσκολο, ήτανε, αλλά για μένα ακόμα περισσότερο, γιατί εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μεγαλώσω ένα παιδί μόνη μου, που ήταν όλα, τα είχα πλάσει έτσι στο κεφάλι μου. Γίνεται να μεγαλώσει ένα παιδί μόνο σου, μόνη σου, όλα γίνονται, αρκεί να έχεις θετική σκέψη. Με αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορούσαμε να είμαστε μαζί. Και όμως είναι ένας άνθρωπος που σήμερα που μιλάμε είναι οικογένεια. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία. Δηλαδή η σχέση που έχουμε δημιουργήσει αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετική. Νομίζω ότι είναι ιδανική.